ο παπουτσωμένος γάτος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μιλωνάς που είχε δύο γιους. Όμως αρρώστησε βαριά και πέθανε, αφήνοντας κληρονομιά στον ένα του το γιο, το μήλο και στον άλλο ένα γάτο και ένα ζευγάρι μπότες. Τι να κάνω το γιατί και τις μπότες? Αναστέναξε ο μικρός γιος. Μη στεναχωριέσαι, του είπε ο γάτος. Εγώ θα σε βοηθήσω. Δώσε μου τις μπότες και ένα σακί και περίμενε με σε εκείνο το χωράφι. Ο γάτος φόρεσε τις μπότες, έβαλε μερικά καρότα μέσα στο σακί και το άφησε στο ανοιχτό δάσος. Μετά από λίγο πλησίασε ένα κουνέλι, μύρισε τα καρότα και μπήκε στο σακί για να φάει. Τότε ο γάτος έτρεξε και έκλεισε το σακί φυλακίζοντας μέσα το κουνέλι. Με το σακί στον ώμο, κίνησε για το παλάτι. «Σας φέρνω δώρο αυτό το υπέροχο κουνέλι, βασιλιά μου», το στέλνει ο αφέντης μου ο Μαρκίσιος του Καραμπά από τα χωράφια του μαζί με τους θερμούς χαιρετισμούς του. «Δώσε τις ευχαριστίες μου στον αφέντη σου», «εκ μέρους μου», είπε ο βασιλιάς. Από εκείνη την ημέρα ο παπουτσωμένος γάτος πήγαινε συνέχεια πανέμορφα ζώα στο βασιλιά. Εντυπωσιασμένος εκείνος ζήτησε να αναγνωρίσει τον Μαρκίσιο του Καραμπά. Μια μέρα ο γάτος έμαθε ότι ο βασιλιάς θα πήγαινε βόλτα με την κόρη του. Αμέσως έτρεξε στον αφέντη του και του είπε «Αφέντη μου, αυτή είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Έχει μου εμπιστοσύνη. Θα πάμε στο ποτάμι, θα βγάλεις τα ρούχα σου και θα πέσεις στο νερό. Τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μου». Ο γιος του Μιλωνά, ανυποψίαστος για το πανέξυπνο σχέδιο του γάτου του, έκανε ό,τι του είπε. «Βοήθεια, βοήθεια», φώναξε ο γάτος, σαν είδε τη βασιλική άμα ξαναπλησιάζει. «Τι συμβαίνει», ρώτησε έκπληκτος ο βασιλιάς. «Ληστές επιτέθηκα στον αφέντη μου. Τον έκλεψαν και τον άφησα χωρίς ρούχα στο ποτάμι». Αμέσως ο βασιλιάς πρόσταξε δύο υπηρέτες του να πάνε στο παλάτι και να φέρουν ρούχα για τον Μαρκίσιο. Ο βασιλιάς κάλεσε εκείνον και τον γάτο του να τους συνοδεύσουν στη βόλτα τους. Μόλις η πριγκίπισσα είδε το γιο του Μιλωνά ντυμένο με βασιλικά ρούχα, τον ερωτεύτηκε αμέσως. «Κοίτα τι όμορφα και περιποιημένα χωράφια, πατέρα. Πάμε να τα δούμε», είπε χαρούμενη. «Αυτά τα χωράφια, υψηλοδάτη, είναι του αφέντη μου», πετάχτηκε ο γάτος. «Σας προσκαλούμε στο παλάτι μας να δειπνίσουμε μαζί σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη βοήθειά σας». Ο νέος είχε σαστήσει με τις πονηριές του γάτου του. Εδώ, ενώ η βασιλική άμαξα προχωρούσε, ο γάτος ξεγλίστρησε από τον αφέντη του και έφτασε τρέχοντας σε ένα πανέμορφο κάστρο όπου ήξερε ότι ζούσε ένας κακός δράκος. «Είναι ο πιο δυνατός δράκος στον κόσμο», είπε αυτός μόλις είδε τον γάτο. «Μπορώ να μεταμορφωθώ στο πιο επικίνδυνο ζώο του κόσμου. Κοίτα», είπε με μιας, «μεταμορφώθηκε σε ένα τρομερό γιοντάρι». «Μπράβο», είπε ο γάτος. «Μπορείς όμως να μεταμορφωθείς σε ένα μικρό ζώο, σε ένα ποντικό ας πούμε?» «Τώρα θα δεις», είπε ο δράκος και αμέσως έγινε ποντικός. Χωρίς να διστάσει στιγμή ο γάτος όρμηξε τον ποντικό και τον έφαγε. Μετά πήγε στην πύλη του κάστρου και περίμενε τη βασιλική άμαξα. Μόλις ο βασιλιάς και η συνοδεία του έφτασαν στο κάστρο έμειναν άφωνοι. «Σε ποιον ανήκει αυτό το υπέροχο παλάτι?» «Μα φυσικά στον αφέντη μου, μεγαλειωτέτε. Στο Μαρκίσιο του Καραμπά. Στο μεταξύ, πριγκίπισσα και ο γιος του Μιλωνά είχαν ερωτευτεί κεραυνοβόλα ο ένας τον άλλο». Ο νεαρός, θαμπωμένος από την ομορφιά και την ευγένεια της πριγκίπισσας, είπε με θάρρος στο βασιλιά: «Βασιλιά μου, θα χαιρόμουν πολύ αν μου δίνατε το χέρι της κόρης σας για να την παντρευτώ». «Είναι τιμή μου», απάντησε εκείνος πανευτυχής. Έτσι έγινε ο γάμος του γιου του Μιλωνά με την πριγκίπισσα. Ο γάτος διορίστηκε αρχικυνηγός ποντικών και έζησαν αυτοί καλά. Και εμείς καλύτερα. Έχω τρεις ιστορίες.